Πάμε να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα. Είναι καθηγητής γενετικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και διευθυντής ερευνών μοριακής ιατρικής του Πανεπιστημίου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε από την αρχή την εκπομπή, αν είδατε τις δηλώσεις των γονέων που διαμαρτύρονταν έξω από το συνεδριακό και αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί λέχθηκαν κάποια πράγματα για τα εμβόλια, ότι είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν θέλουν να πειραματίζονται πάνω στα παιδιά τους. Δεν είδα το σχετικό ρεπορτάζ, ναι. Αλλά στο σχόλιο που κάνατε να πω ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό και πρέπει να είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που πράγματι χρήζει μεγάλης μελέτης και έρευνας. Πώς εξακολουθούν ακόμα άνθρωποι να αμφισβητούν την χρησιμότητα και την ανάγκη του εμβολίου. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά, έχουμε εξηγήσει με όσο πιο απλά λόγια είναι δυνατόν να μιλήσει κάποιος, αποφεύγοντας την ξηρή επιστημονική γλώσσα. Ναι. Και εξάλλου τα δεδομένα αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα εμβόλια μας γλιτώνουν από το θάνατο ή από τη σοβαρή νόσηση. Αν θα νοσήσεις, αν θα προσβληθείς με τον κορονοϊό, να προτιμά να είσαι εμβολιασμένος παρά ανεμβολίαστος. Ναι. Αν κάποιοι εξακολουθούν να τα αμφισβητούν, είναι δικαίωμα τους βεβαίως και ας υποστούν τις συνέπειες αν έχουν την ατυχία να προσβληθούν. Ναι, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ελέγχθη ήταν για την απόφαση και του Αμερικανικού, του Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για αδειοδότηση εμβολίων για παιδιά 5 έως 11 ετών. Και έχουμε δει τα παιδιά να εμβολιάζονται και με πολλά άλλα εμβόλια, κύριε καθηγητά, έτσι, χωρίς καμία συνέπεια. Τα παιδιά εμβολιάζονται από βρεφικής ηλικίας για πάρα πολλά εμβόλια. Ναι. Για πάρα πολλές ασθένειες, με συγχωρείτε. Ναι. Και γι' αυτό οι γονείς και η κοινωνία και ο ιατρικός κόσμος παραμένει σε ειρήνη και ασφάλεια και δεν ανησυχούν για ασθένειες οι οποίες παλιότερα θέριζαν τον παιδικό πληθυσμό. Μάλιστα. Ευλογιά και λοιπά, διφθερίτιδες, ένα σωρό ασθένειες που πιέζουν όλα τα παιδιά, ναι, μας, ναι, πολιομιελίτιδα βεβαίως, ναι, και λοιπά. Τώρα, με αυτό, ναι, το συγκεκριμένο εμβόλιο δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες και δεν ξέρω πώς γνωρίζουν λεπτομέρειες. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι πριν να διοδοτηθεί ένα εμβόλιο για οποιαδήποτε ηλικία γίνονται οι αντίστοιχες έρευνες για να αποδείξουν την ασφάλεια του εμβολίου ή οποιοδήποτε φαρμάκου και την αποτελεσματικότητά του. Αν λοιπόν μου λένε οι ειδικοί, τους οποίους εμπιστεύομαι, ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για παιδιά αυτών των ηλικιών που μου αναφέρατε, 6 με 11 ετών νομίζω είπατε, ναι, 5, και εγώ αν είχα παιδί ή όταν τα εγγόνια μου θα φτάσουν σε αυτή την ηλικία, να είστε σίγουρος ότι θα τα πάρω για να εμβολιαστούν, αν εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ένδειξη όταν θα φτάσουν, επαναλαμβάνω, σε αυτή την ηλικία. Σε αυτή την ηλικία, ναι. Ναι. Τι γνωρίζουμε? Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο ανησυχίας. Ναι. Τα εμβόλια αποδείχθηκαν διαχρονικά, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ πιο ασφαλή από πολλά άλλα φάρμακα, ναι, που παίρνουμε καθημερινά επειδή πάσχουμε από κάτι. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την παραλλαγή ομικρών, κύριε καθηγητά, και πότε θα είναι ασφαλές να πούμε ότι γνωρίζουμε αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετωπίσουμε? Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι νωρίς ακόμη. Συμφωνώ και εγώ με αυτούς που λένε ότι είναι νωρίς ακόμη. Ναι. Προσπαθώ να πληροφορηθώ από επίσημες ιστοσελίδες αναφορικά με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης για το στέλεχος ομικρών. Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις από ειδικούς ότι ενδέχεται να είναι πιο μολυσματικός ή ενδέχεται να είναι λιγότερο μολυσματικός ή ενδέχεται να δώσει υπιότερη κλινική εικόνα κλπ. Όμως όλοι καταλήγουν στο ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Πρέπει να περάσουν μερικές εβδομάδες για να έχουν την ευκαιρία οι αρμόδιες ομάδες επιστημόνων να αξιολογήσουν τα δεδομένα τα οποία μαζεύονται. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Με μικρό αριθμό αποτελεσμάτων, μικρό αριθμό δεδομένων. Πρέπει να μαζευτούν αρκετά από διάφορα κέντρα για να μπορεί να εκδοθεί ένα επίσημο συμπέρασμα. Επομένως,
ούτε εγώ μπορώ να πω με όσα διαβάζω. Δεν είμαστε εμείς που κάνουμε αυτές τις έρευνες, δεν είμαστε εμείς που κάνουμε αυτές τις επιδημιολογικές μελέτες. Αναμένουμε τους ειδικούς να εκδώσουν συμπεράσματα. Το ερώτημα επίσης που τίθεται πάντοτε και συνέχεια για το αν η Ομικρόν αντιμετωπίζεται με τα υφιστάμενα εμβόλια, ναι, και πάλι υπάρχουν υποψίες ότι ενδεχομένως να μην αντιμετωπίζεται ή να μην αντιμετωπίζεται με την ίδια επάρκεια, αλλά και αυτό δεν θα είναι πρέπει σίγουρο. Να πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Μάλιστα, ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια φαγούρα. Ο καθένας θέλει να ξέρει μια τελεσίδικη απάντηση. Δεν την έχουμε την τελεσίδικη απάντηση. Πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Και η επιστήμη βασίζεται βεβαίως στη μελέτη δεδομένων και όχι σε εικασίες. Τα δεδομένα. Ναι. Και είναι πάρα πολλά τα δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τους αριθμούς υπόψη, αλλά ενδεχομένως να έχει εμβολιαστεί ο μισός πληθυσμός της γης. Ναι. Αν υπήρχαν παρενέργειες, τις έχουμε ακούσει. Αν υπήρξαν θάνατοι, τους έχουμε ακούσει. Είναι ίσως ένα από τα πιο ασφαλή εμβόλια και φάρμακα γενικά που έχει δημιουργηθεί σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για έλλειψη αφισβήτησης και αυτά που ακούγονται ότι είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα, εγώ θα έλεγα το εξής. Ας υποθέσουμε ότι είναι σε πειραματικό στάδιο. Μα όχι, έχουν αδειοδοτηθεί νομίζω. Ειδικά αυτό που σφάζει έχει αδειοδοτηθεί. Έχει αδειοδοτηθεί, αλλά για χάρη συζήτησης, ναι, ας υποθέσουμε ότι είναι σε πειραματικό στάδιο. Ναι. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε για να πιστούμε αν σε αυτό το πειραματικό στάδιο έχει εμβολιαστεί το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο του πληθυσμού της γης και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε να εμβολιαστεί και το υπόλοιπο μισός πληθυσμός. Μέχρι τότε αυτοί που είναι αρνητές ενδεχομένως να μην είναι στη ζωή και πρέπει να το σκεφτούν και εκείνοι και για τα παιδιά τους. Ναι. Εάν υπήρχαν διαθέσιμα εμβόλια και για όλες τις χώρες και για την Αφρικανική Ήπειρο, ίσως να μην είχαμε αυτές τις παραλλαγές και αυτές τις μεταλλάξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα όντως, διότι η ανισότητα που υπάρχει στον παγκόσμιο πληθυσμό, ναι, δημιουργεί διάφορες ταχύτητες χωρών αναφορικά με το πώς ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εμβολιασμό. Εμείς έχουμε την ευχέρεια, έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια κοινωνία που μας έδωσε από την πρώτη στιγμή την ευκολία δωρεάν να εμβολιαστούμε μία, δύο, τρεις φορές και μπορεί να χρειαστεί να εμβολιαστούμε πολύ περισσότερες. Ναι. Βεβαίως μας ανησυχεί και μας θλίβει το γεγονός ότι σε χώρες της Αφρικής ή την Νοτιοανατολικής Ασίας δεν υπάρχει η ίδια ευχέρεια και το ίδιο προνόμιο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε εσείς ή εγώ. Δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εσείς ή εγώ. Υπάρχουν παγκόσμιοι οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι, για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Όσο πιο νωρίς αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του εμβολιασμού πληθυσμών σε αυτές τις τρίτες υποανάπτυκτες εξελισσόμενες χώρες, τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε στο να γλιτώσουμε αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Άρα, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, τι θα λέγατε στον κόσμο που μας ακούει? Εγώ θα λέγα το εξής. Αν πρέπει να εμβολιαστούμε τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, όσες φορές χρειαστεί. Γιατί είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε. Ακούγονται απόψεις ότι ενδεχομένως να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Όσο και αν μειώνεται, εξακολουθεί να έχει μια υψηλή αποτελεσματικότητα, πολύ υψηλή. Αυτός ο φραγμός προστασίας που υπάρχει, ναι, μπορεί να χαμηλώνει κάπως, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Και όπως είπα και πριν, αν θα εμβολυνθεί κάποιος με τον κορονοϊό, να προτιμά να είναι εμβολιασμένος παρά ανεμβολίαστος. Ξέρετε, όταν αρρωστούμε με μια οποιαδήποτε λίμωξη και πάμε στο γιατρό μας, μας δίνει αντιβίωση, την οποία παίρνουμε για 10 έως 14 μέρες για να θεραπευτούμε. Και την παίρνουμε κάθε μέρα μία, δύο και τρεις φορές τη μέρα. Και δεν παρυγκομούμε. Αν χρειαστεί να εμβολιαζόμαστε κάθε 6 μήνες, ποιο το πρόβλημα? Αν πρόκειται να γλιτώσουμε από τον κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, ναι, από τον κίνδυνο να μείνουμε στο νοσοκομείο, από τον κίνδυνο να πεθάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρα τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Πάμε στην κυρία Δέσπο Μιχαηλίδου.